Ευεργετινός Β, τόμος Β, υπόθεσης Γ. Ότι δεν πρέπει κανείς να μένει αργός, αλλά και σωματικός να εργάζεται και ότι η αργία γίνεται αιτία πολλών κακών. Παλαβίου. Λέγεται ότι όταν επλησίαζε να αποθάνει Όσιος Παμβό, είπε προς τους προϋποστάμενους Αγίους Πατέρας, «Από τότε που ήλθα εις αυτήν την έρημο και ήρθισα το κελί μου και κατόκισα εδώ, ούτε μίαν ημέρα δεν έμεινα χωρίς το εργό χειρό μου και ούτε ενθυμούμαι να έχω φάγει δωρεάν άρτων από κανέναν». Του αυτού. Ευρέθην κάποτε στην Γαλατία και παρέμεινα αρκετών χρόνων μαζί με τον Θεοφιλίστανο επίσκοπον Φιλόρωμον, ασκητικότατον άνδραν και πολύ υπομονετικών. Δι' αυτόν ενδιαφέρεται πάρα πολύ ο Μέγας Βασίλειος, διότι ευχαριστείται από την αυστηρότητά του και την προσοχή που εδείκνει στην εργασία του. Αυτός ακόμη και την ώρα που είναι 80 χρονών δεν άφησε την πένα και το τετράδιο για να γράφει. Αυτός ο Μακάριος έλεγε: «Από τότε που ευαυτίστη μέχρι αυτή τη ώρα από κανέναν δεν έφαγα δωρεάν ψωμί. Απέναντίας από τους κόπους του εργοχείρου μου έχω δώσει 200 νομίσματα για τους λεπρούς». Αυτός επήγε πεζός για να προσκυνήσει τους τάφους των Αγίων Αποστόλων εις Ρώμη και εις Αλεξάνδρεια και εις Ιεροσόλυμα. Αυτήν δε την πορεία την έκαμε δύο φοράς με ειδικά του έξοδα για να προσκυνήσει και να λάβει την ευχή των Αγίων. Μας λέγει δε και τούτο, για να ωφεληθόμεν ποτέ δεν ενθυμούμε να απεμάκρυνα τον νου μου από τον Θεό. Του αυτού, στο ρόζο της Νητρίας υπάρχει μια μεγάλη εκκλησία, πλησίων της είναι κτισμένος ένας ξενών. Εις αυτόν τον ξενώνα φιλοξενούν ολόκληρο τον χρόνο όποιον ξένον θέλει να μείνει κοντά εις τους μοναχούς και δεν τον διώχνουν αν δεν αναχωρήσει μόνος του. Τον αφήνουν να μένει αργός μίαν εβδομάδα, κατόπιν όμως τον απασχολούν εις εργασίας ή εις των κήπων ή εις των φούρνων ή εις των μαγειρίων ή του δίνουν βιβλίων για να μελετά και δεν του επιτρέπουν να συναντά κανέναν μέχρι τις 6 ώρας. Όλοι δε αυτοί υφαίνουν με τα χέρια των συνδόνια για να δίδουν, να μην δίδουν βάρος εις κανέναν. Β. Εν το βίο του Αγίου Ευθυμίου, ο Μέγας Ευθύμιος έλεγε στους μαθητές του ότι αυτοί που απαρνούνται τον κόσμο και τα κοσμικά πρέπει να φροντίζουν πάντα για την υπακοή, την ταπεινοφροσύνη και να μην ακολουθούν το θέλημά των. Να υπομένουν πάντοτε κάθε κόπον που προέρχεται από το εργόχειρο και την εργασία προπάντως, μάλιστα όταν είναι νέος και αντιμετωπίζει έντονη σαρκική ορμή λόγω της ηλικίας. Τότε προπάντως χρειάζεται εκτός από τη μεγάλη προσοχή να καταπονεί κανείς και το σώμα του με μεγάλη ταλαιπωρία για να να υπακούει εύκολα εις το λογικό και να σβήνει σιγά σιγά η φλόγα της νεότητος. Και έτσι να μιμούμεθα τον Απόστολο Παύλο που συγχρόνως λέει να εφαρμόζουμε τους νόμους του όχι μονάχα αποφεύγοντας το αμάρτημα της αργίας από το οποίο κρίνεται ανάξιος και αυτή τη στροφή ο νοθρός και αμελής, διότι λέγει ο κνηρός ούτε να τρώγει, αλλά αποκτώντας και εμείς τα ίδια χέρια με τον Παύλο, τα χέρια αυτά λέγει εξυπηρέτησαν και εμένα και εκείνους που ήσαν μαζί μου, διότι είναι σαν από τα πιο άτοπα οι μεν κοσμικοί άνθρωποι να διατρέφουν από την εργασία των και γυναίκα και παιδιά και ολόκληρο σπίτι να πληρώνουν το ενετήσιο φόρο αλλά και να προσφέρουν εις τον Θεό τας απαρχάς των κόπων των και να δίνουν κατά δύναμη ελεημοσύνη. Απαρχέ λέγονται τα προσφερόμενα εις τον Θεό κυρίως εκ των καρπών της γης πριν ακόμη απολαύσει αυτά ο άνθρωπος. Συνήθεια αυτή είναι αρχαιοτάτη από την εποχή της ειδωλολατρίας και το διαδεδομένη σε όλους τους λαούς. Επαρχέ υποβάλλονται επίσης δια νόμου εις τους Εβραίους. Να δίνουμε κατά δύναμη ελεημοσύνη ενώ εμείς να μην μπορούμε να κάνουμε κοινωνούς των καρπών της εργασίας μας και άλλους. Γάμα. Εν το βίο του Αγίου Σάβα. Όταν ο μεγάλος πατήρ Σάβας ήταν ακόμη νέος και έμενε εις τας Φλαβιανάς, ποτέ τα χέρια του δεν έμειναν αργά. Ο Σάκης δεν είχε υψωμένα προς το Θεό, τότε η νοερά προσευχή του, η εργασία του, από φόβο μήπως και από ελάχιστη διακοπή της απασχολήσεως του νου, τον ξεγελάσει κρυφά ο εχθρός, σιγά σιγά παρουσιαστεί και σιγά σιγά παρουσιαστεί. Γι' αυτό και του ήτο η αρετή ελαφροτέρα και από το πτερόν που εξεπερνούσε ολόκληρον την αδελφότητα περί τους 70 μοναχούς στην υπακοή, την ταπείνωση και σε όλα τα άλλα ευαγγελικά κατορθώματα. Έπειτα, αφού ανεχώρησε από εκεί
με τη γνώμη του Προεστώτος, ο οποίος τον άφησε να φύγει με την ευχή του, ήρθε στα Ιερουσαλήμα. Εκεί συνήθισε τον μεγάλον Ευθύμιον, ο οποίος κατά την συνήθειά του είχε μεταβεί στη σύναξη και αφού έπεσε στα πόδια του, τον παρακάλεσε με δάκρυα, τον οικέτευε, τον εκλιβαρούσε να γίνει και αυτός λογικό του πρόβατο και να επιμένεται από αυτόν μαζί με τους άλλους. Ο μέγας Ευθύμιος λοιπόν, ο οποίος ήταν εις αυτά άριστος παιδαγωγός, αφού άλλωστε και αυτός απέκτησε με τα χρόνια πείραν των αγώνων αυτών, δεν του επέτρεψε να κατοικήσει αμέσως μαζί με τους άλλους στην Λάβα. Διότι έβλεπαν ότι ο Σάββας ήταν ακόμη νέος και σκέφτη μήπως η επιθυμία του οφείλεται εις μία προσωρινή μόνο θερμότητα χωρίς τη βαρύτητα μιας βαθίας σκέψεως. Έτσι τον άφησε να ζήσει όλη τη μοναχική ζωή του κοινοβίου καθώς πρέπει με την επιβαλλωμένη ακρίβεια έξω από την Λαύρα. Αλλά ακόμη και μετά την δοκιμασία αυτήν του είπε: «Παιδί μου, δεν είναι σωστόν λόγω της νεαράς ηλικίας σου να κατοικήσεις την Λαύρα, διότι αυτό ούτε την Λαύρα θα ωφελήσει ούτε σένα ταιριάζει. Αλλά αν θέλεις να ακούσεις να υπάγεις τώρα εις το κάτω φροντιστήριον προς τον Αβάν Θεόκτιστον, πλησίον του οποίου είμαι βέβαιος θα ωφεληθείς πάρα πολύ. Εις όλα αυτά υπάρχουν ο μακάριος Σάββας, διότι εκτός των άλλων είχε μάθει και την υπακόη, υπεσχέθηκε δε με μεγάλη προθυμία να εφαρμόσει όλα όσα ήθελε να τον διδάξει. Διότι αυτό επιθυμώ», απήντησε ο Σάββας, «και γι' αυτό κατέφυγα κοντά σου για να σωθώ με τη βοήθεια σου». Τον στέλνει τότε ο μέγας Ευθύμιος προς τον μακαρί την Θεόκτιστο και τον διέταξε να τον φροντίζει πάρα πολύ, διότι είπε έβλεπε πραγματικά να ξεχύνεται μέσα από το Σάββα πλουσία η χάρη του Αγίου Πνεύματος και δεν θα περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και θα πλημμυρίσει με τη δόξα του ολόκληρων την οικουμένη. Αυτό δε πράγματι συνέβη στο τέλος και παλήθευσε η πρόβλεψη του μεγάλου Ευθυμίου. Αυτός λοιπόν ο θείος Σάββας, αφού έγινε υποτακτικός του μονακαριστού Θεοκτίστου, παραδίδεται ολόκληρος ειλικρινά εις τον Θεό και κατακτάται τελείως από τον θεϊκό πόθο. Επειδή δε εγνώριζε ότι είναι διπλή η σύστασή του από ψυχή δηλαδή και σώμα, την άσκηση. Άλλοτε μεν ταλαιπωρούν το σώμα, άλλοτε δεν την ψυχή. Έτσι περνούσε την ημέρα του με σωματικούς κόπους. Την δε νύχτα παρέμεινε άγρυπνος με προσευχάς και πότε μεν έφερνε νερό, πότε πάλι εκουβαλούσε της ψυχής ή το δε εκουβαλούσε ξύλα και έτσι υπερεύαινε κατά την εργατικότητα όλους τους άλλους που είχαν κάποια υπηρεσία, διότι διακρίνεται κατά τη γενναιότητα της ψυχής ήταν δε υψηλός όμως και πραγματικά ρωμαλαίος. Μόνος του εξετέλει και άλλες υπηρεσίες, ανέλαβε μάλιστα και την υπηρεσία των μουλαριών και παρόλα αυτά επήγαινε πριν από όλους στην σύναξη της Εκκλησίας και έφευγε τελευταίος μετέχων με τα προθυμία στην Θεία Λειτουργία και επάνω απ' όλα έβαλε στη ζωή του το ιερό κεφάλαιο, την υπακοή και την εγκράτεια. Δι' αυτό και η κατάστασή του προκάλει το θαυμασμό του πλήθους των μοναχών, ότι τόσο νέος συστολίζεται με το στεφάνι των αρετών και της τελειότητας. Εν το βίο του Αγίου Λουκιανού του Ιερομάρτυρος. Ο Μέγας Λουκιανός, αν και ήταν ακόμη νέος, εστράφη προς τον μοναχικό βίο. Δι' αυτό και ενωρίτατα απεστράφει όλα στα σαρκικά σιδωνάς και επεδόθη στα νηστείας και αδιαλείπτους προσευχάς. Έτσι κατόρθωσε μέσα εις ολίγων χρόνων να κάνει τη σάρκα του να μην τον ενοχλεί. Είχε εξασκηθεί και στην ταχυγραφία και όσα κέρδιζαν από την εργασία αυτή τα διέθετε για την τροφή του και για ελεημοσύνη προς τους στόχους, διότι ενόμιζε ότι έκανε αδικία εάν εγεύε το τροφήν πριν πάρουν η πτωχή των μερίδιων από αυτά που κέρδιζαν. Πέμπτον, εν το γεροντικό. Επεσκέφθησαν κάποτε τον Αβάν Αχυλά, ο Αβάς Αμμοής και ο Αβάς Βιτίμιος. Ή το πολύ πρωί και τον ευρήκαν να εργάζεται και να πλέκει το σκηνί. Τον παρακάλεσαν να τους απευθύνει ωφέλιμους λόγους και εκείνος τους είπε: «Εγώ από χθες βράδυ ως τώρα έπλεξα 20 οργές και δεν έχω πραγματικά ανάγκη από τόσων μεγάλων εργόχειρων. Εργάζομαι όμως μήπως αγανακτήσει ο Θεός και με κατηγορήσει λέγοντας σε με, διότι ενώ μπορείς να εργάζεσαι δεν εργάζεσαι. Γι' αυτό κοπιάζομαι όλη μου τη δύναμη. Από αυτούς τους λόγους ωφελήθησαν οι πατέρες και ανεχώρησαν». Κάποιος αδελφός ήλθε εις το όρος Σινά και επισκέφθη τον Αβάση Λουανό. Καθώς δε είδε τους αδελφούς να εργάζονται, είπε στον κέροντα: «Να μην εργάζεστε για το φαγητό που χάνετε, διότι η Μαρία διάλεξε την καλή μερίδα, όπως λέγει ο Σωτήρη. Λουκά Γιώτα 41-42. Αντί απαντήσεως λέγει ο Γιώργος στον μαθητή του Ζαχαρία: «Δώσει στον αδελφόν ένα βιβλίο και βάλε τον σε ένα κελί
που να μην έχει τίποτα. Αδελφός, πράγματι έτσι έκαμε. Όταν λοιπόν έφτασε η 9η ώρα, ο φιλοξενούμενος αδελφός είχε διαρκώς στο νου του στην θύρα, μήπως στείλουν να τον καλέσουν για να φάγει. Αφού όμως επέρασε η ώρα και κανείς δεν τον εκάλεσε, εσηκώθη, ήρθε στον Αβάν και του λέγει: Αβά, δεν έφαγαν οι αδελφοί σήμερα. Βεβαίως, απέτησε ο γύρο. Και γιατί δεν με εκάλεσατε, η ρώτησε ο αδελφός. Επειδή είσαι άνθρωπος πνευματικός, απεκρίθη ο γύρο, και δεν έχεις ανάγκη από αυτό το φαγητό. Ενώ εμείς, επειδή είμαστε σαρκικοί, θέλουμε να φάγουμε και γι' αυτό εργαζόμεθα. Συ όμως διάλεξες την καλή μερίδα και την ημέρα εμελέτας, και τώρα δεν θέλεις να φάγεις τη σαρκική τροφή. Ο φιλοξενούμενος αδελφός μόλις σήκωσε αυτά, κατάλαβε και έβαλε μετάνοια στο γέρο τα κύβη. Συγχώρεσε με, Αβά. Και ο γέρο του απήντησε. Πάντως και η Μαρία έχει ανάγκη από τη Μάρθα, διότι δια της Μάρθας εγκομιάζεται τη Μαρία. 3. Κάποιος μοναχός εργάζεται την ημέρα της μνήμης ενός μάρτυρος. Μόλις τον είδε ένας άλλος μοναχός, του λέγει: Επιτρέπεται να εργάζεις σήμερα? Και εκείνος του απέντησε: Σαν και σήμερα ο δούλος του Θεού κομματιάζεται και βασανίζεται και φύσταται το μαρτύριο. Και εγώ δεν πρέπει να κοπιάσω εις ένα τόσο μικρό έργο? Ρώτησε κάποιος ένα γέροντα, ο οποίος έπλεκε σκηνή και δεν σήκωνε κεφάλι από το εργό χειρό του. Τι πρέπει να κάνει για να σωθεί? Και εκείνος απήντησε: Να, όπως βλέπεις. 5. Ένας άλλος γέρον ήρθε στην άκρα ενός ποταμού και αφού βρήκε καλαμιώνα, κάθισε, έκοπτε φύλλα από την όθη, έπλεκε σκηνή και το έριπτε στον ποταμό. Έτσι έκανε μέχρι ότου ήλθαν οι άνθρωποι και τον είδαν. Και τότε πλέον σηκώθηκε και έφυγε. Δεν εργάζεται διότι είχε ανάγκη, αλλά για να κοπιάζει και να μένει ήσυχος από τους λογισμούς. 6. Ένας γέρον είπε: Όταν σηκώνεσαι το πρωί, να λέγεις στον εαυτό σου: Σώμα, δούλεψε για να τραφείς ψυχή. Πρόσεχε, παγρυπνούσα για να κληρονομείς την αιώνια ζωή. 7. Διηγούνται για τον Αβά Ιωάννη των Κολοβών το εξής περιστατικό. Κάποτε, όταν ήταν νεότερος, είπε στο μεγαλύτερο αδελφό του: Ήθελα να είμαι αμέριμνος, όπως οι άγγελοι είναι αμέριμνοι, οι οποίοι δεν εργάζονται αλλά συνεχώς λατρεύουν τον Θεό. Και αφού έβγαλε το ημάντιό του, έφυγε στην έρημο. Εκεί παρέμεινε μία εβδομάδα και γύρισε πάλι στον αδελφό του. Μόλις εκτύπησε την θύρα, τον οίκος από μέσα αδελφός του και του λέγει πριν άνοιξε: Ποιος είσαι εσύ? Εγώ είμαι ο Ιωάννης, ο αδελφός σου, απέτησε εκείνος. Ο Ιωάννης έγινε άγγελος και δεν βρίσκεται πλέον μεταξύ των ανθρώπων, απεκρίθη από μέσα ο αδελφός του. Εκείνος όμως επέμενε και παρεκάλει: Εγώ είμαι, έλεγε παρόλα αυτά, και δεν του ίνιξε να τον άφησε έως το πρωί να στεναχωρείται. Μετά τη δοκιμασία αυτήν του ίνιξε και του λέγει: Είσαι άνθρωπος και έχεις ανάγκη πάλι να εργάζεσαι για να τραφείς. Τότε ο Ιωάννης έβαλε μετάνοια στον αδελφό του και του λέγει: Συγχώρεσέ με. 8. Ένας γέρος είπε: Τον οκριρών και αυτόν που δεν εργάζεται, δεν το θέλει ο Θεός. Έτσι του Αγίου Εφραίμ: Αδελφέ, να μην αμελήσεις το εργό χειρών σου, διότι πολλάς φοράς ο λογισμός σου γεννά τη σκέψη ότι τάχα ποτέ δεν θα μπορέσεις να μάθεις αυτό το εργό χειρών. Είσαι, σου λέγει, ασθενής και αμελής και δεν θα μπορέσεις να αντέξεις τον κόπο για την εργασία αυτή μέχρι τέλος. Να τα μέλη σου αρχίζουν να πονούν από τον κόπο, διότι δεν συνήθισες να κουράζεσαι. Σήκω λοιπόν, πήγαινε από εκεί που ήλθες. Και εκεί λέγει ο λογισμός: Αν θέλεις να φοβηθείς τον Θεό, σώζεσαι. Μην νικέσαι λοιπόν από τη ούτης λογισμούς, αλλά να υπομένεις τον Κύριο που σε εκάλεσε στη βασιλεία του, διότι αυτός μας είπε: Με την υπομονή σας θα κερδίσετε τα ψυχά σας. Λουκά Κα19. Και αν έχετε πείσει όσον ο σπόρος του συναπιού, θα υπείτε εις αυτό το βουνό: Μετακινήσω από εδώ, και θα υπάγει όπου προστάξετε, και τίποτα δεν θα είναι αδύνατο για εσάς. Μαθαίου Γιώτα Ζήτα 20. Και εμείς λοιπόν, αγαπητέ, ας υπομείνουμε. Διότι δεν στηρίξαμε την ελπίδα μας στις άνθρωπους, αλλά στον Θεό που σώζει όσους ελπίζουν σε αυτόν. Μήπως, αγαπητέ, αν μάθαινες γράμματα, δεν θα υπέμενες στα βάσανά των? Αν πάλι μάθαινες μια κοσμική τέχνη, δεν θα υπέμενες στον κόπο? Αν λοιπόν δια εκεί να υπέμενες μακρόθυμα, δεν θα πρέπει πολύ περισσότερο να τα υπομένουμε όλα δια τον Κύριο? Διότι και η γραφή λέγει: Τους κόπους των προσπαθειών σου θα φάγεις καλό, τυχώς είσαι και θα έχεις καλό. Ψαλμή Ρο ΚΖ 2. Και ο Απόστολος μας παραγγέλνει τα ίδια, με τα ίδια σας τα χέρια εργάζεται το καλό,
ώστε να τρώγει μονάχα ο ίδιος ο εργαζόμενος, αλλά και να προσφέρει τους κόπους του εις εκείνον που έχει ανάγκη. Εφεσίων Δέλτα 28. Εκείνος λοιπόν που μισεί την εργασία δεν θα είναι σωστός, διότι η αργία φανερώνει πολύ κακία, ενώ εκείνος που αγαπά την εργασία δεν δοκιμάζει λύπη. Αγαπητοί άδελφοι, εάν διαλέξει για τον εαυτό σου την ευλάβεια, πρόσεξε μήπως με το προσχήμα της ευλαβίας βάλει μέσα ή στο νου σου ο πονηρός ξενολογισμό, δηλαδή καινοδοξίες υπερηφάνειες, με το να μην θέλεις να κουραστείς μαζί με τους αδελφούς σου, για να μην καταστρέψεις τάχα την ευλάβεια σου. Απεναντίας δούλεψε όπως και οι ομόψυχοι αδελφοί σου και πρόσχε την ευλάβεια σου, διότι η οπνηρία καταστρέφει την ευλάβεια και σε αυτόν που την αποκτά του δίνει όνομα εντροπής. Συνένωσε λοιπόν την ευλάβεια με το ενδιαφέρον διαεργασία και τότε θα είσαι πραγματικά ευλάβης. Αγαπητέ, αν εργάζεσαι εις το κοινόβιον και κουράζεσαι περισσότερο από τους άλλους, πρόσεξε μήπως ο πονηρός βάλει κρυφά λογισμούς, λογισμούς γεμάτα από πίκραν θανάτου και πεις από μέσα σου, εγώ προσεφέρω εργασία η οποία αξίζει για πολύ μισθό και όμως η τροφή μου δεν είναι τίποτα, και έτσι ζητήσει περισσότερο διαφορετική τροφή από τους άλλους αδελφούς και για το φαγητό καταργήσει την εργασία του Θεού. Διότι αν σκέφτεσαι τέτοια πράγματα δεν βαδίζεις πλέον σύμφωνα με την αγάπη. Άλλωστε αν ζητείς τον μισθό σου από τους ανθρώπους τον χάνεις από τον Θεό. Συ λοιπόν, αφού περιμένεις από εκείνον τα σαμιβά σου, να μην θέλεις εκείνα που σου προσφέρουν οι άνθρωποι. Καλύτερα να ταπεινώνεσαι στους αδελφούς σου και να χαίρεσαι αποβλέπων εις την μίστα αποδοσία από τον δίκαιο κριτή που αποδίδει στον καθένα την αξία του σύμφωνα με τα έργα του και που είπε σχετικά. Ποιος άραγε είναι ο πιστός και συνετός δούλος που έταξε ο Κύριος στην οικία του και δίδει στους συνδούλους του την τροφή την ώρα που πρέπει. Μακάριος θα είναι ο δούλος εκείνος όταν έρθει ο Κύριος του θα τον έβρει να κάνει έτσι. Αλήθεια σας λέω, από τότε θα τον διορίσει επιστάτην σε όλα τα υπάρχοντά του. Ματθαίου Δέλτα 45-47. Γνωρίζω και έναν αδελφό ο οποίος είπε, θα ευχόμουν στον Θεό να έρθει την ευλογία του στο εργό χειρό μου, ώστε το κοινόβιο που διατρέφεται από αυτό, να διατρέφεται από αυτό. Διότι θα είχα μεγάλη χαρά από αυτό και περισσότερο θα ευχαριστούσα τον Θεό που είπε, εφόσον εκάματε το καλό εσένα από αυτούς τους ελάχιστους αδελφούς μου, είσαι με το εκάματε. Ματθαίου ΚΕ 40. Και ένας άλλος αδελφός εκοπίαζε πάρα πολύ στο κοινόβιο και εξαιτίας του κόπου υπολεμεί του πολλές τους λογισμούς. Αυτός όμως απαντούσε στους λογισμούς με τον εξής λόγια. Κακόγνωμε δούλε, επολύθης και τι μπορείς να κάνεις πλέον. Ο Κύριος τότε τον παρηγόρα και του έδιδε θάρρος. Ένας μακάριος μοναχός ο οποίος τηρεί τα συντολά του Κυρίου και φροντίζει συνεχώς για αυτά τα τρία να είναι αφοσιωμένος στην προσευχή, στο εργό χειρότων και στην μελέτη. Διότι η Αγία Γραφή λέγει, προσέξατε και μάθετε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Ψαλμός 1 ε 11. Και πάλι, εγώ είμαι πτωχός και από νέο σκοπιάζω. Ψαλμός γιώτα ζήτα 16. Και πάλι, και το νόμο του Θεού θα μελετά ημέρα και νύχτα. Ψαλμός α 2. Αγαπητέ, αν ζήσεις κοινόβιο αδελφών, να είσαι ταπεινόχρονο, να εξυπηρετήσεις όλα τους αδελφούς, ώστε η καλή σου διαδογή να οδηγήσει στο ορθρό και εκείνους που ευρίσκονται εις αυτό μετά την προηγούμενη αθλία ζωή του. Όταν δεν θα σε βλέπουν αυτοί, θα προετοιμάζουν τις ψυχές του για την εργασία των εντολών. Όταν λοιπόν σε προστάξουν οι προϊστάτες να υπάγεις μαζί με τους αδελφούς εις κάποια εργασία, να τρέξεις πρόθυμα και να μην περιμένεις να σε προλάβουν οι άλλοι, ούτε να φιλονικείς με τους αμελείς, οι οποίοι από την αμέλειά των ζημιώνονται και βλάπτονται πάρα πολύ. Αυτοί πρώτα απ' όλα είναι άξιοι καταγρίτες για την ανυποταξία και τη φιλαυτία και την οκρινία των. Έπειτα χάνουν τον μισθό και την εργασία των. Τρίτον δε είναι που είναι και το βαρύτερο, δίνουν αφορμή στους άλλους διαγωγισμών, καταλιανίων και ανυπακοή. Έτσι θα λογοδοτήσουν στο Θεό, ο οποίος θα τους κρίνει πολύ αυστηρά για την ψυχική βλάβη των άλλων. Συ λοιπόν αδελφέ, να μην τους προσέχεις, διότι ποτέ κανείς δεν λέγει κατά την εποχή του θερισμού. Αφού ο γείτονάς μου δεν μαζεύει σιτάρι για τον εαυτό του, τότε ούτε εγώ θα μαζεύω σιτάρι για τον εαυτό μου. Απέναντίας ο καθένας όταν έχει καιρό συγκεντρώνει για τον εαυτό του και τα ζώα του τροφάς για να μην έχει ανάγκη τον χειμώνα. Αν λοιπόν φροντίζουμε τόσο πολύ για τα σαρκικά, δεν πρέπει πολύ περισσότερο να ενδιαφέρομαστε για τα πνευματικά. Αν πάλι το σώμα σου είναι ασθενικό και δεν μπορεί να κοπιάζει όπως κοπιάζουν οι χωρικοί, σε δείξει ειλικρινά την καλή σου πρόθεση και εκείνοι που θα ειδούν την ασθένεια και την αδυναμία σου θα σε ελαφρώσουν από το βάρος. Ωστόσο μην τους αφήσεις ολότερα να σηκώσουν το βάρος από επάνω σου, αλλά να τους παρακαλείς και να τους λέγεις, και εγώ θέλω να έχω μαζί σας μέρος, και κοπίασε μαζί τους με όση δύναμη σου εχάρισε ο Κύριος, και τότε θα έχεις μεγάλη αντιμηχία από τον Θεό. Ζήτα.
του Αβά Ισαΐου. Αδελφέ, πρόσεχε να μην περιφρονήσεις το εργό χειρό σου για να φυλάξεις δήθεν την εντολή του Θεού, αλλά να το φροντίζεις με φόβον Θεού και να μην αμαρτήσεις χωρίς να το ξέρεις. Όταν διδάσκεσαι διάφορα εργόχειρα, να λέγεις τα σαπορία σου σε εκείνον που σου τα δείχνει και να μην εντρέπεσαι να του λέγεις συνεχώς: αδελφέ, κάμε αγάπη και πρόσεξε αυτό, αν είναι καλό ή όχι. Αν συγκατοικείς με άλλον αδελφό και έχει κάποια πρόσθετο εργασία, να εργαστείς και εσύ ο ίδιος να λάβεις και εσύ μέρος σε αυτή την εργασία, και για να έχεις ήρεμον τη συνείδησή σου, να μην λυπηθείς το σώμα σου. Ποτέ να μην ζητήσεις να μάθεις για το εργόχειρο του αδελφού σου, εάν δηλαδή εργαστεί περισσότερο από εσένα ή εσύ περισσότερο από αυτόν. Να απασχοληθείς εξ ολοκλήρου με το εργόχειρό σου και ο φόβος του Θεού θα μένει πάντοτε στην ψυχή σου, διότι η αργία είναι θάνατος και παραστράτημα της ψυχής. Ήταν, είναι το γεροντικό. Κάποτε ο Αβάς Μακάριος ο Μέγας επήγε να επισκεφθεί τον Αβά Αντώνιο στο Όρος. Όταν έφτασε να εκτύψει την θύρα του κελίου. Τότε εξήχθαινε ο Αβάς Αντώνιος και τον ερωτά: ποιος είσαι εσύ? Εγώ είμαι ο Μακάριος, απήντησε ο επισκέπτης. Μόλις ήκουσε αυτά ο Αντώνιος εισήλθε και αφού έκλεισε την θύρα τον άφησε απ' έξω. Επί αρκετή ώρα αφού είδε την υπομονή του και ένοιξε και του είπε να στενευόμενος: από πολύ καιρό επιθυμούσα να σε είδω, καθώς ήκουαν δια εσέ. Πραγματικά δεν τον ξεκούρασε με τη φιλοξενία του. Όταν ευράδιασε έβρεξε ο Αβάς Αντώνιος Θαλία ή τη βλαστού Φινίκων για να κάνει εργόχειρο. Διάταξε με να βρέξω και εγώ, του λέγει τότε ο Αβάς Μακάριος. Βρέξε το, απαντά ο Αβάς Αντώνιος, και αφού έκανε ένα μεγάλο δέμα το έβρεξε. Εκάθισαν τότε από βραδύς, ομιλούσαν περισσοτηρίας ψυχής και έπλεκαν και η πλεξίδα του σκηνίου κατέβαινε από το παράθυρο εις το σπήλαιο. Μόλις το πρωί εισήλθε στο σπήλαιο ο Μακάριος Αντώνιος και είδε το μήκος της κοινοσυράς του Αβά Μακαρίου, είπε: πολύ δύναμη σε εξέρχεται από αυτά τα χέρια. 2. Η αίρεση των Μασαλιανών δεν επιτρέπει εις τα μέλη της να εργάζονται. Αυτοί οι αιρετικοί διδάσκουν ότι πρέπει να προσευχόμαθα συνεχώς και να μισούμε την εργασία. Οι Μασαλιανοί νεφανίστησαν το δεύτερο ήμιση του 4ου αιώνα στη Μεσοποταμία. Ταχείως όμως εξυπλώθη στη Συρία, τη Μικρά Ανασία, τη Θράκη και την Αίγυπτο. Οι Μασαλιανοί είχαν μυστικά σε σχετικά στάσεις και γι' αυτό κατόρθωσαν να έβρουν μεγάλη αναπήχηση εις τα μοναστικά αδελφότητας. Οι Μασαλιανοί ήσαν θρησκευτικώς αδιάφοροι, εις ουδεμίαν θρησκείαν ανήκων, επίστευαν μόνο αορίστως σε έναν Θεό δημιουργό του κόσμου, τον οποίο ελάτρευαν εις τας οικίας του, τας οποίας ονόμαζαν προσευχάς. Έτρεφον μακράν κόμιν και έζων ομού άνδρες και γυναίκες, αποστρέφοντα την εργασία ως πονηρά και συντηρούντο δια της επαιτίας. Ισχυλούντο με τη διαρκή και ενδελεχή προσευχή και πίστευα ότι για αυτού τον τρόπο σώζεται ο άνθρωπος περιφρονούνται στα μυστήρια και στα εκκλησιαστικά στελέτα. Οι Μασαλιανοί διατήρηθησαν εις πολλούς αιώνας, κατά τον 11ο ακόμη αιώνα υφίστατο εις τη Θράκη ισχυρέ μασαλιανικές κοινότητες. Κατά το 14ο αιώνα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς επισκέφθη μονή Μασαλιανού και μετά κόπου πολλού κατόρθωσε να απαλλάξει τις πλάνες πολλούς εκ των πρώτων μοναχών του Αγίου Εφραίμου. Μοναχέ, να μην προφασίζεις από πνηρία ότι είσαι ασθενής, διότι η Αγία Γραφή λέει και την επιθυμία τον έδωσε σε αυτούς. Αδελφοί, ας μην περιφρονούμε τη χάρη του Κυρίου, η οποία μας χαρίζει τη δύναμη να εργαζόμεθα καλόν. Με τη δύναμη δε αυτή να εργαζόμεθα το αγαθόν και να ευχαριστούμε πάντοτε τον Χριστό. Στην Αγία Γραφή είναι γραμμένο να εργάζεστε όχι για το φαγητό που χάνετε, αλλά για αυτό που διατηρεί τον άνθρωπο στην αιώνια ζωή. Ιωάννου Σίγμα Τάφη 27. Τα χέρια σου ας εργάζονται το καλό, ώστε και αυτός που έχει ανάγκη να εύρει άρτον και η καρδία σου να είναι συνεχώς αφοσιωμένο προς τον Κύριο και τότε πραγματικά θα εργάζεσαι για την τροφή που μένει παντοτινά και όχι για αυτήν που χάνεται μαζί με το σώμα. Να εργάζεσαι λοιπόν και να μην αναπάβεσαι, δηλαδή να μην μπορέσαι χωρίς εργασία, γιατί η αργία φανερώνει πολύ κακία.